Εδώ πήγαμε μέχρι τη Γαλλία, δεν θα πάμε μέχρι το Ρέθυμνο να ασχοληθούμε και να αναφέρουμε μια πολύ σημαντική δράση με πρωταγωνιστές 500 περίπου ανθρώπους άνω των 50 ετών, βέβαια από 16 χώρες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν και δίνουν δυναμικό παρόν σε μια πολύ σημαντική ξεχωριστή εκδήλωση. Golden Age λέγεται η εκδήλωση, σωστά κύριε Προβιά, υπεύθυνος διοργάνωσης. Να σας σωστά. Καλησπέρισω. Καλησπέρα σας και πάνε το πουλέ. 7ο γυμναστικό φεστιβάλ Golden Age στο Ρέθυμνο. 7ο Golden Age Gym Festival, ευρωπαϊκό φεστιβάλ γυμναστικής. Ναι. Το 7ο σε σειρά από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής. 500 συμμετέχοντες από 16 διαφορετικές χώρες τιμούν με την παρουσία τους στο Ρέθυμνο για μία εβδομάδα εκδηλώσεων αθλητικών. Για βάλτε μας το αυτή κλίμα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε σε σκηνή. Είναι άτομα ηλικίας 50 ετών και πάνω. Έχουμε ομάδες που έχουν συμμετέχοντες που είναι 80 χρονών και πάνω. Χθες είχαμε μια ομάδα από τη Γερμανία που είχε 13 συμμετέχοντες που ήταν όλοι πάνω από 80 χρονών. Αυτή τη στιγμή τελείωσε την παράστασή της η ομάδα της Γαλλίας. Αυτό που κάνουμε είναι δίνουμε αθλητικά την πόλη. Παρουσιάζουμε μια διαφορετικό τρόπο ζωής για όλους τους ανθρώπους. Δείχνουμε τη δυνατότητα που μπορεί να έχει κάποιος μέσα από τον αθλητισμό, τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και τι μπορεί να κάνει. Και φύσης δίνουμε εικόνες στην κοινωνία του Ρεθύμνου και της Κρήτης που ξεκουνάνε κάποιους από την καρέκλα τους και να κάνουν πράγματα που μέχρι τώρα πιθανόν είχαν φανταστεί, τρεπόντουσαν να κάνουν. Ακριβώς ηλικιακούς περιορισμούς, η γυμναστική και η άθληση και το γενικότερο μήνυμα που πρέπει να βγαίνει μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν υπάρχουν. Συμφωνείτε? Όχι, δεν υπάρχουν. Είπα και το πρωί όταν κάναμε τα προγράμματα γυμναστικής ότι στο χώρο που εμείς κάναμε γυμναστική δίπλα ήταν ένα καφενείο και οι κριτικοί παίζανε πρέφα. Οπότε θέλουμε να σηκώσουμε αυτούς τους ανθρώπους από την καρέκλα και να τους βάλουμε να κάνουν προγράμματα γύμνασης για να έχουν καλύτερο επίπεδο ζωής. Και ξέρετε, η γυμναστική είναι ένα τέλειο αγχολητικό. Πέρα από ότι δημιουργεί καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, είναι και χαλαρώνει και πάρα πολύ. Κάνει πολύ καλό σε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπω, κύριε Προβιά, αυτή τη στιγμή αυξημένη συμμετοχή. Αρκετός κόσμος τηρούν βέβαια αποστάσεις, φορούν μάσκες. Και μπράβο, μπράβο, να το πούμε αυτό. Οι άνθρωποι εδώ πέρα βρίσκονται σε ένα καθεστώς φούσκας. Όλοι έχουν κάνει ένα rapid test υποχρεωτικά, το οποίο το έχουν πληρώσει οι ίδιοι. Και έχουμε ξεχωρίσει τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ με από τους ανθρώπους της κριτικής κοινωνίας. Και επίσης τα γκρουπ είναι μόνα τους, έτσι κάθε γκρουπ που είναι καθέτε συγκεκριμένη θέση. Γι' αυτό βλέπετε ομοιομορφία και στα χρώματα μέσα στην κερκίδα. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε αυτό το event όσο το δυνατόν πιο ασφαλές. Επίσης αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε έχουμε ένα βίντεο που μας έχουν στείλει οι φίλοι μας από την Ιαπωνία που χαιρετίζουν το event. Θα ήθελα να είναι σε αυτό το event στην Κρήτη, όμως εξαιτίας του COVID, τους κανόνες για το COVID που υπάρχουν στην Ιαπωνία δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν και έτσι μας στείλαν ένα βίντεο τη συμμετοχή τους για να χαιρετήσουν και να δείξουν με το δικό τους τρόπο ότι η Ιαπωνία θα ήθελε να είναι σήμερα στο Ρέθυμνο και να συμμετέχει σε αυτό το 7ο Golden Age Gym Festival. Για πείτε μας τώρα, υποκειμενικά βέβαια, εννοείται, πιο δυνατή στιγμή κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, ποια ήταν για σας τον ίδιο, πού συγκινηθήκατε, πού νιώσατε περίεργα? Για μένα όταν είδα την παραλία του Ρεθύμνου στην τελετή έναξης γεμάτη από κόσμο με διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικές σημαίες, με τόσο χαρά και με τόση ένταση να έρθουν στην τελετή έναξης, ένα όνειρο που είχα 2-3 χρόνια τώρα για να γίνει αυτό γεννούσε από τη σφαίρα της φαντασίας στην πραγματικότητα. Οπότε εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι φτάσαμε στο Golden Age στο Ρέθυμνο που τόσο πολύ ονειρευόμασταν εμείς που θέλαμε να το οργανώσουμε και τελικά γινόταν πραγματικότητα. Γιατί έχουμε περάσει μέσα από μια διαδικασία αναβολής, ήταν να γίνει πέρυσι στην Κρήτη και γίνεται τώρα. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το event 2 φορές. Νομίζω όμως τώρα ότι μας δικαιώνει το τελικό αποτέλεσμα και δείχνουμε στην τοπική κοινωνία τη δύναμη της άθλησης. Μάλιστα. Με πρωταγωνιστές βέβαια, ανθρώπους, μεσήλικες, σωστά? Όταν ξεκινήσαμε το φεστιβάλ ήρθε η μαμά μου να το παρακολουθήσει
και μου είπε «Γε μου, θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω να κάνω γυμναστική». Οπότε αυτό είναι νομίζω το κέρδος που δίνουμε στην κοινωνία. Είναι αυτό το ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και ρωτάνε πώς και εμείς μπορούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες κατάλληλες για να μπορέσουμε να κάνουμε αθλητισμό σε αυτές τις ηλικίες. Έχουμε από την Ελλάδα συμμετοχή από το Ταπί Κορυδαλλού, μια συμμετοχή η οποία τιμάει τη χώρα μας. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι από τον Κορυδαλλό. Είναι η μοναδική συμμετοχή με 8 συμμετέχοντες. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι σε χώρες όπως τις σκανδιναβικές έχουμε συμμετοχή από την Εστονία 67 άτομα. Καταλαβαίνετε, αν από την Εστονία έχουν έρθει 67 άτομα, η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να καταφέρει να φτιάξει αυτή την κουλτούρα και αυτή την ψυχολογία για να μπορέσει και να έχει τη δύναμη κάποιος να ανέβει. Τελευταία επισήμανση. Να ανέβει πάνω σε ένα. Και βλέπω και νέα γενιά, μικρά παιδιά εκεί ανάμεσα στους, στους καθήμενους που κάθονται. Σήμερα το πρωί συζητούσαμε μία γυμνάστρια από τη Φιλανδία, η οποία ήταν 75 ετών. Τη ρωτήσαμε λοιπόν από πότε γυμνάζεται και μας είπε από 5 ετών. Μάλιστα, αυτό και μόνο τα λέει αυτό όλα. Αυτό δείχνει, τα λέει όλα αυτό. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινήσαν αργά, ναι, αλλά είναι άνθρωποι που για μία ζωή μάλιστα γυμνάζονται και θα συνεχίσουν να γυμνάζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα. Λοιπόν, και με αυτό το χειροκρότημα που μόλις ακούσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους μας. Με το καλό και στο επόμενο γυμναστικό φεστιβάλ Golden Age στο Ρέθυμνο προκύπτουν δυνατά μηνύματα, τα οποία βέβαια έχουν ως αποδέκτες όλες τις ηλικίες. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Προβιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που δώσατε και για τη δύναμη που δίνετε στο φεστιβάλ. Όταν έχουμε υποστηριχτές όπως εσάς, τα φεστιβάλ και η γυμναστική θα προχωρήσει και θα πάει μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.